Δημήτρη, καλημέρα. Μας ακούς τώρα? Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ωραία, ωραία. Πώς είσαι καταρχήν, τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Πολύ καλά είμαστε. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας που μας ακούνε. Εντάξει, εδώ το παλεύουμε, όπως όλοι και εμείς. Με το lockdown, τα περιοριστικά μέτρα. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε, συμμετέχουμε στην εργασία μας πρώτα απ' όλα. Κάνουμε το καθήκον μας, ναι, και συμμετέχουμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Και προσπαθούμε να ξεφεύγουμε και από τη μονοτονία, από την κατάσταση αυτή του εγκλεισμού, να κάνουμε το χόμπι μας, να περπατήσουμε, να αθληθούμε, να γυμναστούμε, γιατί αλλιώς θα πέσουμε σε άλλα θέματα, ενδεχομένως ψυχολογικά ή κάτι άλλο. Ναι, οπότε, ναι, για μας είναι εξάρτηση η άθληση. Πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο, απαραίτητα όχι και κάθε μέρα, αλλά πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε. Είναι ίσως και μεγαλύτερη η ανάγκη τώρα, αυτό το διάστημα. Σίγουρα, ναι. Προσωπικά εγώ το βιώνω πολύ έντονα. Αν δεν βγω λίγο να αθληθώ, κάτι δεν μου πάει καλά. Ναι, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Βέβαια. Προσπαθώ με το παραπάνω να βρω λίγο χρόνο, έστω και λίγο, για να βγω έξω. Πες μας καταρχήν λίγα λόγια για τους δρομείς υγείας Γρεβενών. Τι αντιπροσωπεύουν, ποιες είναι οι δράσεις τους γενικότερα? Ναι, ο Σύλλογος Δρομέων Γρεβενών, καλύτερα να πούμε πλήρης επωνυμία του, είναι Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων και Περιπατητών Γρεβενών. Ναι. Αυτή είναι η πλήρης επωνυμία μας. Ωραία. Ιδρύθηκε, ξεκίνησε το 2011 με 12 περίπου τη δράση του σαν ομάδα και συστάθηκε σε σύλλογο το 2014 με απότερο σκοπό να μαζευτούν, να έρθουν μέλη στο σύλλογο και να αθληθούν, να φύγει ο κόσμος από αυτή τη μιζέρια, από τον τρόπο καθιστικό, από το καθιστικό τρόπο ζωής, να ξεφύγει, να βγει έξω, να αθληθεί. Γιατί, όπως λέγανε και οι αρχαίοι προγονεί μας, νους υγιής, εν σώματι γη. Αυτό είναι το μότο μας, το σλόγγαν, γι' αυτό πιστεύουμε. Να φέρουμε τον κόσμο στο σύλλογό μας για να ξεφύγει. Και για την υγεία του, και για την ψυχολογία του, και για όλα αυτά. Σιγά σιγά, λοιπόν, ο σύλλογος συστάθηκε με 20 άτομα περίπου, το 2014, ήρθαν καινούρια μέλη κοντά μας. Αυτή τη στιγμή απαριθμεί περίπου 70 μέλη ενεργά και πολλούς άλλους φίλους. Οι οποίοι φίλοι που δεν είναι γραμμένοι μέλη σε εμάς, αλλά συμμετέχουν στις δράσεις μας, στις πεζοπορίες, σε εκδρομές που κάνουμε. Και έχουμε μια πολύ καλή δυναμική. Έχουμε αποδοχή από τον κόσμο, πιστεύουμε. Ναι, ναι, αυτό είναι προφανές. Ναι. Και σας βλέπουμε και σας χαιρόμαστε κιόλας. Είναι έτσι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο της πόλης μας, ο σύλλογός σας. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή που είπα και προηγουμένως, ο κόσμος, να δώσουμε στον κόσμο λίγο χαρά, λίγο ευεξία, την άθληση που είπαμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτός ο τρόπος ζωής της εποχής μας, η καθημερινότητα αυτή, μας πειράζει πάρα πολύ. Και θα ήταν ό,τι καλύτερο για μας να προτρέψουμε τον κόσμο να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο το δικό μας. Άρα πρόκειται για ένα ερασιτεχνικό σωματείο που όμως παίρνει μέρος και σε κάποιους αγώνες ανωμάλου δρόμου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ένα σύλλογος καθαρά. Είπαμε, είναι αθλητικός, πολιτιστικός και αθλητικός πολιτιστικός σύλλογος. Δηλαδή, λαμβάνουμε μέρος σε αγώνες οι οποίοι έχουν και επίσημο χαρακτήρα. Αποκορύφωμα, θα έλεγα, το Μαραθώνιο των Αθηνών της Θεσσαλονίκης, που συμμετέχουν ενεργά ομαδικά πολλά μέλη μας. Εκδρομές στο εξωτερικό, μαραθωνίους, μικρότερους αγώνες, αλλά και περιπατητές, και κάνουμε και περιπατητικές εκδρομές εντός νομού κυρίως, αλλά και πιο έξω, και συμμετέχουμε επίσης σε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και περιεχομένου.
Σε αυτό το κάνουμε βραδιές γιόγκα, έχουμε κάνει μουσικές βραδιές για τα μέλη μας. Αποκορύφωμα είναι ο χορός που κάνουμε, ο ετήσιος χορός μας που κάνουμε παραδοσιακά, που δυστυχώς θα τον κάνουμε φέτος στις αρχές Ιανουαρίου, όπου κόβουμε την πίτα μας και έχουμε μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο και κάθε χρόνο μας δείχνουν την αγάπη τους και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αλλά τώρα επιφυλασσόμαστε με την πρώτη ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Αυτές είναι οι δράσεις μας, Μάκη, κυρίως. Αυτή την εβδομάδα... Αθλητισμός, πολιτισμός, ναι. Κάνουμε ημερίδες αθλητικές, ημερίδες με στοιχεία διατροφής, ναι. Πολιτισμού, όλα αυτά. Ναι, τα λέμε εδώ κάθε φορά, τα αναδεικνύουμε εμείς από την εκπομπή. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Που μας στηρίζετε και σήμερα και για όλα αυτά. Αλίμονο. Και αυτή την εβδομάδα, και αυτή είναι και η αφορμή της κουβέντας μας αυτή τη στιγμή, κάνετε την εβδομάδα φιλανθρωπίας. Τι περιλαμβάνει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό? Ναι. Λοιπόν, η σκέψη μας ήταν ότι επειδή πολλοίς κόσμος έχει πραγματική ανάγκη, και έτσι να πω χαρακτηριστικά δύο λόγια από έναν άνθρωπο, ότι είναι άνθρωποι που στις μέρες μας ακόμα και το ένα ευρώ που μου έχει μείνει και το ένα ευρώ είναι σημαντικό. Ορμόμενοι λοιπόν από αυτή την κατάσταση, λόγω κυρίως της του lockdown, αλλά αυτή την κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, που ο κόσμος έχει χάσει τις δουλειές τους, που πολλοί επιβιώνουν πολύ δύσκολα, που οι οικογένειες δεν έχουν να πάρουν γάλα για τα παιδιά τους, για να πάρουν το ψωμί τους, καθημερινές ανάγκες. Ορμόμενοι λοιπόν από αυτή την κατάσταση, αποφασίσαμε να κάνουμε από φέτος και να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο, να συμβαδίζουμε και με το πνεύμα του Χριστουγέννου, την αλληλεγγύη, την αγάπη, να διοργανώσουμε μια εβδομάδα φιλανθρωπίας, η οποία φέτος ξεκινάει από τις 13, ξεκίνησε δηλαδή από προχθές, από Κυριακή σε Κυριακή πάει, από τις 13 έως τις 20 το 10, με σκοπό, είπαμε, τη βοήθεια σε άπορους συμπολίτες μας, να τους δώσουμε λίγο χαρά, να τους βοηθήσουμε να αισθανθούν πιο όμορφα, να χαμογελάσουν και να αποκτήσουν κάποια υλικά αγαθά με τη μικρή βοήθεια από εμάς. Όποιος θέλει λοιπόν να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή, μπορεί ως την Κυριακή να καταθέσει το λογαριασμό μας τραπεζικού ένα χρηματικό ποσό. Ο λογαριασμός μας φαίνεται κυρίως στο Facebook, γιατί στην ανακοίνωση που έχουμε βγάλει, με την ευκαιρία να το πω στα μέσα, είχε γίνει κάποιο λάθος, οπότε διορθώθηκε. Μπορούν να το δουν όσοι ενδιαφέρονται μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook ή να μας καλέσουν κιόλας στο τηλέφωνο που έχουμε για να το... Να το πούμε λίγο και τώρα στον αέρα το τηλέφωνο. 6972-890-371. Ωραία. Για οτιδήποτε λοιπόν, και για το λογαριασμό ή για βοήθεια που θέλει ο καθένας να προσφέρει, ή χρήματα ή σε υλικά αγαθά, και δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να κάνει την κατάθεση με την τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μας καλεί στο τηλέφωνο και θα βρούμε τη λύση. Λοιπόν, η κορύφωση λοιπόν της προσπάθειάς μας θα γίνει την Κυριακή στο Καστράκι, με το Santa Run, το εορταστικό τρέξιμο που παραδοσιακά κάναμε εμείς συνδρομής, κυρίως σε αυτόν τον χώρο, το αγιοβασιλίτικο τρέξιμο δηλαδή, κατά τις ώρες 10 το πρωί με 5 το απόγευμα. Και θα έχει το τύπου ενός virtual αγώνα, εικονικού αγώνα, εορταστικού, μη ανταγωνιστικού φυσικά, με χώρο εκκίνησης στο γεφυράκι. Θα μπορεί ο καθένας να έρχεται αυτές τις ώρες που είπαμε, ό,τι ώρα θέλει, για αποφυγή και του συνοστισμού λόγω των κανόνων και των πρωτοκόλων υγιεινής και προστασίας μας, λόγω του κορονοϊού. Θα μπορεί να έρχεται αυτές τις ώρες. Θα υπάρχει ένας χώρος συλλογής τροφίμων μακράς διάρκειας και ένας κουμπαράς όπου θα μαζεύονται χρήματα, όποιος δεν μπορεί, όπως είπαμε πριν, να κάνει την κατάθεση στην τράπεζα. Και θα μπορεί να τρέξει στον περιφερειακό δρόμο της πόλης μας, όπως κάναμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες με αγώνες μαραθωνίου, συμμετέχοντας στο μαραθώνιο της Λεμεσού και στις 8 Νοεμβρίου που προηγήθηκε στο μαραθώνιο των Αθηνών, και βεβαίως στο Καστράκι, στο χώρο μας εκεί πέρα άθλησης, θα μπορεί να τρέξει, να περπατήσει και να
αισθανθεί ότι είναι μαζί μας και να μας βοηθήσει με την παρουσία του σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και φιλοδοξούμε να έχει επιτυχία. Πολύ ωραία. Και γιατί όχι να έχει την αμφίση του Αϊ Βασίλη για να είναι σαν ταράν, όπως είπαμε. Ακόμα καλύτερα. Και βέβαια να πούμε για άλλη μια φορά ότι μεμονωμένα θα γίνεται, θα υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ μας ο ένας με τον άλλο και το πολύ έως δύο άτομα μαζί όπως επιβάλλουν τα πρωτόκολλα. Πολύ ωραία. Η διαδρομή είναι η κλασική αυτή μέσα στο Καστράκι, το κυκλική. Η διαδρομή είπαμε θα είναι ο περιφερειακός δρόμος, ναι. Ξεκινώντας από το Καστράκι στα νεκροταφεία, τη διασταύρωση προς Δοξαρά και Γραβενά, γυρνάμε μέσα πάλι στην πόλη. Ναι. Άγιο Αχίλιο, πυροσβεστική, Καστράκι πάλι, είναι 6 χιλιόμετρα αυτή η διαδρομή. Και μέσα στο Καστράκι όλες οι διαδρομές, ό,τι διαδρομή θέλει ο καθένας μπορεί να κάνει μαζί μας. Και βέβαια έχουμε εμείς την κλασική διαδρομή που κάνουμε, το δεκαράκι μας που λέμε, ναι, αυτό λέω, στα 10 χιλιόμετρα, αλλά είναι και άλλες μικρότερες αποστάσεις, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να κάνει. Ναι, να περπατήσει, να τρέξει. Μπορείς να κάνεις θέλει το από κάτω χωρίς να στρίψεις, να ανεβείς στο βουνό, ας πούμε. Να κάνεις το, ναι, μέσα. Ακριβώς, ναι. Μπράβο, και αυτό. Ωραία. Και αυτό, να κάνει 3 χιλιόμετρα, να κάνει 3,5, 5, ό,τι θέλει. Θα είναι κάποιος από εμάς που θα βοηθήσει, θα δώσει πληροφορίες, θα καθοδηγήσει ενδεχομένως. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και μπράβο σας παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι την Κυριακή από τις 10 μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Μέχρι και τις 5, ναι. Ωραία, ανά δύο και νομίζω ότι αφού θα τρέχουμε, δεν χρειάζεται την ώρα που τρέχουμε να φοράμε και μάσκα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Όταν αθλούμαστε, απαγορεύεται η χρήση μάσκας, ναι. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Οπότε θα έρθουμε στον χώρο με μάσκα. Οπότε όταν αθλούμαστε ή κάνουμε και δυναμικό βάδισμα ακόμα ή το τρέξιμο ποδήλατο, δεν επιτρέπεται η χρήση μάσκας. Ναι. Οπότε θα έρθουμε στον χώρο με μάσκα, αλλά μόλις ξεκινήσουμε την άθληση. Ερχόμαστε στον χώρο με τη μάσκα, εκεί τη βγάζουμε, κάνουμε την αθλητική μας δραστηριότητα και μετά τη ξαναφοράμε. Συγγνώμη λίγο να επανέλθω πώς το έθεσες, ότι δεν επιτρέπεται η χρήση μάσκας, έτσι, όχι ότι είναι προληπτική. Δεν επιτρέπεται, πρόβλημα. Μάλλον θα έλεγα ότι καλύτερα, ότι συστήνεται να μην τη φοράμε. Ναι, μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον αεραγωγό, έτσι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αφού βλέπουμε ότι και λίγο έντονη προσπάθεια να βάλουμε και στο περπάτημα ακόμα, ναι, να πατήσουμε λίγο γρήγορα δυναμικά, θα δούμε ότι δύσκολα μπορούμε να λασάνουμε. Ναι, με σωστά. Πρόβλημα. Σωστά. Εντάξει, εννοείται πάντα ότι τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Ναι. Αυτό για μένα είναι και το πιο για σημαντικό. Για να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους. Ωραία, ωραία. Τώρα, μέσα στο lockdown, πώς γίνονται οι προπονήσεις σας, με ποιους περιορισμούς, με ποιο τρόπο? Όπως είπα και πριν, βγαίνουμε, προσπαθούμε να βγαίνουμε ώρες που δεν έχει συνωστισμό, κυρίως στο Καστράκι πάμε, κυρίως εκεί, αλλά και οποιαδήποτε άλλη διαδρομή θέλει ο καθένας, ή μες στην πόλη, κάπως περιφερειακό δρόμο, κάποια άλλη διαδρομή ενδεχομένως. Εκεί, μεμονωμένα κυρίως, ή το πολύ έως δύο άτομα, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο. Και είπαμε τις ώρες κυρίως που... όχι για να αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής. Τι πρέπει να προσέχει ένας ερασιτέχνης δρομέας αυτό το διάστημα της μεγάλης αποχής από την άθληση? Γιατί τώρα πάμε, σταματάμε, ξαναρχίζουμε, έχουμε βγει λίγο από το ρυθμό μας. Ναι. Λοιπόν, καλά το θέτεις αυτό, Μάκη, γιατί είναι και πολλοί κόσμος που κάποιοι μας ακούν τώρα και κάποιοι δεν γνωρίζουν τους κανόνες. Και θα προέτρεπα όσοι μας ακούνε να μπαίνουν και στη σελίδα μας στο Facebook, να γίνουν φίλοι, όπου εκεί πολλές φορές αναρτούμε χρήσιμα πράγματα. Πώς είναι στο σελίδα? Τον αθλητισμό, Δρομής Υγείας Γραβενών. Με ελληνικά? Με ελληνικά. Ωραία. Εκεί πέρα αναρτούμε πολλές φορές χρήσιμα πράγματα που αφορούν το σωστό τρόπο άθλησης από ανθρώπους επιστήμονες, γνώστες στο αντικειμένο, που μπορούν να καθοδηγήσουν άτομα που θέλουν, αλλά δεν έχουν τις γνώσεις, για να αθληθούν σωστά, χωρίς να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, χωρίς να έχουν τραυματισμούς, πολύ ναι, σημαντικό. Λοιπόν, εγώ θα πω έτσι πολύ συνοπτικά, ότι κάποιος που θέλει να ξεκινήσει να αθληθεί το τρέξιμο, ή
έχει μια μεγάλη αποχή από αυτό. Θα μπορούσε να ξεκινήσει πάλι ακόμα και καθημερινά, αλλά ο χρόνος θα πρέπει να είναι μικρός στην αρχή και να αυξάνεται σιγά σιγά. Επίσης και η ένταση της άσκησης το ίδιο. Δηλαδή η αρχή της προοδευτικότητας που λέμε, που ισχύει απόλυτα εδώ. Προσπαθούμε σιγά σιγά να δίνουμε χρόνο και ένταση σε αυτό που κάνουμε, αναλόγως τι θέλουμε. Ωραία, ωραία. Θα μας αλλά δώσει... όπως είπα, για παραπάνω μπορούν να τρέξουν και στη σελίδα μας και σε άρθρα από ανθρώπους γνώστες επιστήμονες για αυτό το θέμα στο διαδίκτυο που μπορούν να βρουν. Ναι. Επίσης, πώς μπορεί να γραφτεί κάποιος στο σύλλογό σας? Στο σύλλογό μας μπορεί να γραφτεί καταρχήν με επικοινωνία τηλεφωνικά στα μέλη του Συμβουλίου, σε μένα και σε όλα τα μέλη, να τα αναφέρω εντάχει. Είναι ο Δημήτρης Ζαψαλής που είναι ο αντιπρόεδρος του συλλόγου μας, ο Χρήστος Καραΐσκος που είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο προηγούμενος πρόεδρος ο Χρήστος ο Τσαρχιώτης, για χρόνια πρόεδρος, τεράστια συμβουλή στο σύλλογο, ο Δροδάκης ο Αλέξανδρος, κυρίως αυτός κάνει τις εγγραφές που είναι και ο ταμείας μας, ο Τζίμος ο Νίκος και ο Μπριμπίλης ο Γιάννης και εγώ. Μπορεί να απευθύνεται σε όλους εμάς τηλεφωνικά. Μετά από φέτος, το είχα σημειώσει να το αναφέρω που και καλά που το είπες και εσύ, αποφασίσαμε από το νέο χρόνο να γίνει η συνδρομή μας να μειωθεί από τα 10 ευρώ που ήταν η ετήσια συνδρομή στα 5 και η εγγραφή επίσης από τα 10 ευρώ στα 5. Οποιοδήποτε νέο μέλος ενδιαφέρεται δηλαδή, επικοινωνεί μαζί μας, πληρώνει τα 5 ευρώ την εγγραφή του και την ετήσια συνδρομή και έρχεται αυτόματα στην οικογένειά μας. Μια πολύ ωραία οικογένεια έχω να πω. Ελπίζουμε έτσι να είναι. Και ναι, έτσι, είναι, έτσι φαίνεται. Αυτό αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Έτσι φαίνεται. Και όλο και πάει, όσο πάει και μεγαλώνει. Είμαι σίγουρος, Δημήτρη, ότι θα μας δώσετε και στο μέλλον αφορμές αθλητικές πλέον να ξαναεπικοινωνήσουμε. Όταν τελειώσει και όλη αυτή η πανδημία, να έρθετε και από εδώ από το στούντιο να τα πούμε. Πριν κλείσουμε, να επαναλάβουμε λίγο έναν αριθμό που μπορεί να τηλεφωνεί κάποιος για να δώσει λεφτά, για να βρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Να δώσουμε πάλι το τηλέφωνο. Ναι. 6972-890-371. Και... δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ό,τι θες, βεβαίως και έχουμε. Ό,τι θες να μας πεις. Άλλο, λίγο, φυσικά, φυσικά. Λίγο χρόνο. Ναι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι οι κύριες δράσεις του συλλόγου μας είναι οι δύο αγώνες που κάνουμε και έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια. Το αθλητικό απόγευμα στο Καστράκι που γίνεται στις αρχές του Σεπτεμβρίου και φιλοδοξούμε φέτος να γίνει, γιατί πέρσι δεν γίνανε. Αθλητικό απόγευμα στο Καστράκι με 5-10 χιλιόμετρα διαδρομή τρέξιμο με αγώνα για μικρά παιδιά και έχει μεγάλη ανταπόκριση. Και κυρίως από την τοπική κοινωνία και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Επίσης κάνουμε τον αγώνα στο Νόρλιακα με επίκεντρο εκεί το χωριό του Σπηλαίου, το Ζιάκα, που γίνεται στις αρχές Μαΐου κυρίως. Αυτό είπαμε για τις εκδρομές μας που κάνουμε, για τους χορούς μας. Αυτό που θα ήθελα έτσι να σαν ενημέρωση του κοινού και μας στενοχωρεί και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση γι' αυτό, είναι που βλέπουμε το γήπεδο κλειστό για τον κόσμο. Ναι, δυστυχώς. Και δεν αναφέρομαι μόνο για τώρα, για αυτές τις μέρες που είναι δύσκολες ημέρες που βιώνουμε λόγω της κατάστασης με την πανδημία. Σε πολλές πόλεις είναι ανοιχτά και τώρα τα γήπεδα, Δημήτρη. Αλλά ακόμα και τώρα, ναι, θα το έλεγα Μάκη, ακόμα και τώρα, σε πολλές πόλεις, στις περισσότερες θα έλεγα, σχεδόν σε όλες. Σχεδόν σε όλες τις πόλεις είναι ανοιχτό το γήπεδο. Είναι ανοιχτά, γιατί η υπουργική απόφαση που εφαρμόζεται λέει μέχρι 60 άτομα. Βέβαια. Μέχρι 60 άτομα. Αυτός είναι ο περιορισμός που βάζει. Και φυσικά τηρούμε είπαμε, αποστάσεις, γίνεται καταγραφή εισερχομένων, εξερχομένων. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον Δήμαρχο, που είχαμε μια συνάντηση, απευθυνθήκαμε πρώτα στον πρόεδρο του ΔΣ, του γηπέδου, τον κύριο Σούλα, τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γκόλιτο Δημήτρη, και μετά στο Δήμαρχο, για να δώσω μια λύση στο θέμα. Έχουν μια θετική στάση απέναντί μας, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν είδαμε να γίνεται κάτι ουσιαστικό. Θέλουμε το γήπεδο να ανοίξει για όλο τον κόσμο, όχι
μόνο για τα αγωνιστικά τμήματα που καλά κάνουν και έχουν προτεραιότητα και δίνουμε βάση όλοι και τους στηρίζουμε, εννοείται αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο. Γιατί όπως βλέπεις και εσύ, Μάκη, που πηγαίνεις στο γήπεδο, ο κόσμος τρέχει, αθλείται στο γήπεδο, περπατάει, ξεφεύγει. Είναι η ασφάλεια που έχεις όταν είσαι μέσα σε ένα χώρο ασφαλή. Έτσι. Δεν κινδυνεύεις από αυτοκίνητα, από άλλα. Ηρεμείς και στο κάτω-κάτω αυτός δεν είναι ο σκοπός να υπάρχει και το γήπεδο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ζητήσαμε από τον Δήμαρχο. Ελπίζουμε να δώσει μια λύση σύντομα, να ανοίξει το γήπεδο για όλο τον κόσμο, να ισχύσει αυτό που ισχύει σε όλη την Ελλάδα και τα γήπεδα είναι ανοιχτά, να τηρούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής, αλλά να ανοίξουν τα γήπεδα. Δεν θέλουμε ο κόσμος να τίθεται σε κίνδυνο, αλλά θέλουμε ο κόσμος να αθλείται, να ξεφεύγει από τα προβλήματά του, να ψυχαγωγείται. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ο κόσμος... αυτό είναι ένα μεγάλο αίτημα για εμάς. Και επίσης, και τελειώνω με αυτό το θέμα, θέλουμε το γήπεδο να λειτουργεί, να υπάρχει ωράριο, όπως γίνεται παντού. Συνήθως ένα ωράριο που υπάρχει παντού είναι 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι 10 η ώρα το βράδυ, σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να γίνει και εδώ, να υπάρχει επιτέλους ένας άνθρωπος μόνιμα στο γήπεδο, και για να μπορεί ο καθένας πολίτης να πάει στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να προτρέψουμε, την νεολαία, τον κόσμο. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας, για μας. Να πάει ο κόσμος να αθληθεί. Πρέπει λοιπόν το γήπεδο να είναι ανοιχτό όλες τις ώρες, όλη τη μέρα, για να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Πολύ καλά τα λες και είναι τα αυτονόητα αυτά. Και ελπίζω πάλι, θα το πω και από το Δήμο που είναι ο κύριος Φορέας που έχει και την ευθύνη, να δώσει μια λύση αυτό, να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι ανοιχτό το γήπεδο. Και γενικά να κάνουν δράσεις που να ενισχύσουν τον αθλητισμό, γιατί δεν βλέπουμε δυστυχώς την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πω, και οποιοσδήποτε άλλος φορείς μπορούν να το κάνουν, να κάνουν εκδηλώσεις αθλητικές. Να αφήσουμε κυρίως τα παιδιά μας σε αυτόν τον τρόπο, γιατί είπαμε η άθληση είναι πολιτισμός, ξεφεύγει από άλλα πράγματα, να αφήσουμε τα παιδιά μας σε αυτόν τον τρόπο ζωής, στην άθληση. Αυτό που βλέπω εγώ με χαρά στους περισσότερους δήμους της χώρας πλέον, η νέα μόδα να το πούμε συσσαγωγικά, είναι ότι οι δήμοι τρέχουν προγράμματα οικογενειακής άθλησης πλέον. Ναι. Όπου πηγαίνουν ολόκληρες οικογένειες και αθλούνται στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Εδώ ναι. Όχι απλά δεν γίνεται αυτό, είναι και κλειστό το γήπεδο για το κοινό. Ναι, δυστυχώς, Μάκη, θα συμφωνήσω. Ναι. Αν και υπάρχει, είναι αλήθεια ότι και με πρωτοβουλία του αντιδημάρχου του Μπόλη, του Δημήτρη, γίνανε που μας έκανε κάλεσμα και σε εμάς, και κάναμε κάποιες επαφές να γίνουν φέτος και αγώνας αυτός ο γύρος της πόλης που λέμε, ή κάποιες άλλες δράσεις αθλητικές, αλλά είπαμε λόγω της πανδημίας φέτος αναβλήθηκαν. Αλλά πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι μια μικρή αρχή και θα έχει συνέχεια. Μακάρι. Να εθαρρύνουμε τον κόσμο και να γίνεται. Μακάρι, γιατί τώρα είναι πιο επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Γιατί πάνε και μαζεύονται όλοι, συνοστίζονται στο κάτω γήπεδο που είναι ανοιχτό, χωρίς καμία ας πούμε εφαρμογή πρωτοκόλων. Όλοι μέσα σε ένα γήπεδο που είναι και βαρύ το τερέν, μπορεί και δεν να τραυματιστείς, χωρίς να φυλάει κανένας. Είναι χειρότερο αυτό που γίνεται. Καλύτερα να ανοίξει το γήπεδο με κάποιους υπευθύνους που θα φροντίζουν να υπάρχουν τα πρωτόκολλα. Άσε που δεν μπορούν και όλοι να πάνε στο χαστάκι. Και άνθρωπος και το αντιλαμβάνεσαι γιατί το ζεις και εσύ. Εμένα μου λείπει το γήπεδο. Τι λέμε, έχω σκάσει. Γιατί έχω και ένα θεματάκι εγώ με το γόνατο, δεν μπορώ να πάω στο Καστράκι. Μόνο στο τερέν μπορώ να τρέξω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Πάνω απ' όλα εύχομαι να ανταποκριθεί ο κόσμος στην προσπάθεια που κάνετε για την εβδομάδα φιλανθρωπίας. Εμείς το λέμε εδώ κάθε μέρα, βοηθάμε. Υπάρχει, είπαμε, μια ανακοίνωση και στο Facebook των Δρομέων Υγείας και στα τοπικά μέσα με το λογαριασμό, είπαμε, που μπορεί ο καθένας να καταθέσει, και με το τηλέφωνο που μπορεί να πάρει. Μόνο που είπαμε το λογαριασμό, επειδή έγινε ένα λάθος και με την τράπεζα, με τον τραπεζικό λογαριασμό, το οποίο διορθώθηκε, ο λογαριασμός, αλλά πρέπει να μας καλέσουν στο τηλέφωνο ή αν είναι δυνατόν να το δουν από το Facebook στο λογαριασμό, για να μην έχουμε πρόβλημα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δημήτρη μου, χίλια ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και διαζώσεις εδώ από το στούντιο μετά από την πανδημία, εύχομαι σύντομα, και για κάποιο αθλητικό πλέον καθαρά γεγονός. Μακάρι, ναι. Σε ευχαριστούμε και εμείς πολύ, ο σύλλογός μας,
για το βήμα που μας δίνετε σήμερα και για όλη τη στήριξη, όπως προείπα, που μας παρέχετε σε όλες τις εκδηλώσεις μας και σε όλα αυτά που κάνουμε. Και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, με αγάπη, υγεία, και να σε ελπίσουμε σύντομα να επανέλθουμε στην κανονικότητα και το 2021 να μην έχουμε ούτε κορονοϊούς ούτε τίποτα. Έτσι. Και να τρέξουμε πάλι μαζί το απόγευμα στο Καστράκι το Σεπτέμβριο όλοι. Οπωσδήποτε. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές να έχεις. Υγεία σε εσένα και την οικογένειά σου. Καλές γιορτές σε όλους. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλημέρα.